Όπως γνωρίζετε, το ΠΑΣΟΚ, το κίνημά μας, βρίσκεται σε προσυνεδριακές διαδικασίες εν ώψη του επικείμενου συνεδρίου του στα μέσα του Μάη. Στις διαδικασίες αυτές, σήμερα η Νομαρχιακή Επιτροπή Αρκαδίας διοργανώνει την απόψινή συγκέντρωση με καλεσμένη το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κινήματός μας και βουλευτής Αττικής του ΠΑΣΟΚ, τη συντρόφισσα την Εύβοια Χριστοφυλοπούλου. Την καλωσορίζουμε στην ηρωική Τριπολιτσιά, στην καρδιά του Μωριά. Καλώς όρισες. Και θα είναι στη διάθεσή σας για μία δήλωση και για τις πολιτικές εξελίξεις και εν ώψη του συνεδρίου μας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ της Αρκαδίας για την πρόσκληση αυτή. Να είμαι όντως στην ιστορική και όμορφη Τρίπολη, την καρδιά της Πελοποννήσου, την πρωτεύουσα. Είναι οι προσυνεδριακές διαδικασίες, όπως ακούσατε, που με φέρνουν εδώ. Συζητούμε στο ΠΑΣΟΚ, έχουμε ανοίξει ήδη έναν προσυνεδριακό διάλογο πάνω σε τρία μεγάλα ζητήματα που αφορούν τη χώρα και τις εξελίξεις. Το πρώτο μεγάλο ζήτημα είναι το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης. Η χώρα βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση, σε μια φάση όπου αν ξεπεραστεί το πρόβλημα του χρέους, και θα κάνουμε δήλωση γι' αυτό σε λίγο, αν ξεπεραστεί το πρόβλημα του χρέους και μπορέσουμε σε κάπως πιο σταθερά και ήρεμα νερά να πορευτούμε στην Ευρωζώνη, θα πρέπει να δούμε πολύ συγκεκριμένα πάνω σε ποιες αναπτυξιακές προτεραιότητες θα βασιστεί η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Δυστυχώς δεν έχουμε ακούσει πολλά, ούτε στις προγραμματικές, ούτε από άλλες δηλώσεις είτε του Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, είτε των Υπουργών του. Αντίθετα, έχουμε ακούσει αντικρουόμενα πράγματα. Πράγματα που αντιφάσκουν μεταξύ τους. Άλλος τα λέει ο κ. Λαφαζάνης, που δεν θέλει καμία ιδιωτικοποίηση και τα θέλει όλα κρατικά. Άλλος τα λέει ο κ. Βαρουφάκης, που επιτρέπει ιδιωτικοποίησης. Υπάρχει μια διγλωσία. Το ΠΑΣΟΚ οφείλει σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία και έχοντας υποστεί μια πολύ σοβαρή ήττα στις προηγούμενες εκλογές, να κατέβουμε τις δικές του προτάσεις. Συζητούμε λοιπόν για το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της χώρας και της κάθε περιφέρειας, άρα και της Πελοποννήσου, και του κάθε τόπου, άρα και της Αρκαδίας, το ρόλο του πρωτογενή τομέα, το ρόλο της ενέργειας, το ρόλο των καινοτομιών, της γνώσης, των πανεπιστημίων, της έρευνας, της τεχνολογίας. Τι ρόλο πρέπει να παίξει σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια πρέπει να κάνει η χώρα για την ανάπτυξη. Το δεύτερο θέμα αφορά την ανασυγκρότηση της δικής μας παράταξης. Μιας παράταξης που έφερε πολύ μεγάλο βάρος στη διαχείριση της κρίσης. Έκανε λάθη, αλλά σήκωσε και πολλά βάρη που δεν τις ανήκαν. Το ΠΑΣΟΚ σήκωσε το σταυρό μόνο του σε κάποια φάση και μετά μετέχοντας σε κυβερνήσεις μαζί με άλλα κόμματα, είτε της αριστεράς όπως η Δημάρ, είτε και δεξιά. Και με τη δεξιά. Σήμερα λοιπόν είναι η ώρα να ξαναδούμε τη δική μας φυσιογνωμία, τη φυσιογνωμία μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατικής παράταξης και να συζητήσουμε γι' αυτό. Εδώ λοιπόν στην Τρίπολη θα συζητήσουμε για το πώς βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ και με ποιες προτάσεις θα κατέβουν εδώ οι σύντροφοι στο συνέδριο που θα γίνει το Μάη. Και το τρίτο, εξίσου σημαντικό, είναι και η ευρωπαϊκή προοπτική. Ακούτε ότι υπάρχει μια κόντρα στην Ευρώπη. Υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ λιτότητας και ανάπτυξης. Την σημαία της ανάπτυξης τη φέρουν αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, τα αδέλφια μας, τα αδελφά κόμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είχαμε πάντα την ευρωπαϊκή προοπτική στο νου μας, ήμασταν πάντα ένα κόμμα στραμμένο προς την Ευρώπη και σήμερα από κοινού με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές συζητούμε το μέλλον της Ευρώπης με ανάπτυξη. Αυτή την ανάπτυξη την κάνει καραμέλα λίγο και η κυβέρνηση. Και εδώ θέλω να κάνω μια δήλωση για τις πολιτικές εξελίξεις. Από τη μία βλέπουμε να καθυστερεί όλο ένα και περισσότερο το κλείσιμο μιας αξιολόγησης που ίδια η κυβέρνηση συμφώνησε στις 20 Φλεβάρι, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραμμα, η δανειακή σύμβαση. Δεν θέλουμε να την πούμε μνημόνιο, ας την πούμε όπως θέλετε. Κλείνει λοιπόν αυτό το πρόγραμμα, αλλά δεν κλείνει ακόμα. Η κυβέρνηση καλείται, δεν το έκανε στη Βουλή, να φέρει τη λίστα των μεταρρυθμίσεων, τη λίστα των δικών της προτεραιοτήτων. Ακόμα την περιμένουμε. Εμείς έχουμε πει ευθαρσώς ότι για άλλη μία φορά θα πάμε συνενετικά και θα στηρίξουμε την εθνική προσπάθεια. Μάλιστα, καλούμε την κυβέρνηση και καλούμε τον Πρωθυπουργό να παρουσιάσει αυτό το σχέδιο και καλούμε τον Πρωθυπουργό να παρουσιάσει και μια εθνική και να πάρει επιτέλους απόφαση, να έρθει προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης και να συγκροτήσουμε μια εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης.
Το ΠΑΣΟΚ δεν επιδιώκει καρέκλες εξουσίας. Έχουμε κυβερνήσει αρκετά. Επιδιώκει όμως μέσα από τη δική του εμπειρία, τις δικές του ιδέες, τις δικές του προοπτικές, να παίξει ρόλο σε μια ομάδα διαπραγμάτευσης για την εθνική σωτηρία της χώρας. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή ακόμα δεν υπάρχει ανταπόκριση σε αυτό και δυστυχώς ακόμη περισσότερο βλέπουμε παντού, σε δήμους, σε πανεπιστήμια, στη Βουλή την ίδια, σε γραφεία κομμάτων, σε γραφεία στελεχών. Καταλήψεις, καταλήψεις, καταλήψεις και βλέπουμε η δημοκρατία μας που τόσα έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό για τη δημοκρατία που γύρισε σελίδα στις 25 Γενάρη. Και εγώ ερωτώ από εδώ, από την Τριπολιτσά, εάν γύρισε σελίδα η δημοκρατία δεν βασίζεται επάνω στη διάκριση των εξουσιών? Και πώς είναι δυνατόν σε μια ευνομούμενη χώρα και σε μια δημοκρατία να υπάρχει εισαγγελική εντολή για να σταματήσει η κατάληψη στην Πριτανία του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, στο ιστορικό αυτό κτίριο, στο κέντρο της πρωτεύουσας της χώρας, και να μην κινείται η αστυνομία? Ποιος υπουργός τολμάει να πάει κόντρα στη δικαστική εξουσία? Αυτό είναι δημοκρατικό? Άρα το ΠΑΣΟΚ λέει ένα πράγμα. Λέει κράτος δικαίου, να υπάρχει σεβασμός στους δημοκρατικούς θεσμούς και οι υπουργοί να πράττουν. Λυπούμε πάρα πολύ που ο κύριος Πανούσης έγραψε ένα εξαιρετικό άρθρο, το οποίο προσυπογράφω, αλλά οι υπουργοί, εκτός από το να λένε και να γράφουν, θα πρέπει να πράττουν. Αν λοιπόν ο Πανούσης, ο κύριος υπουργός, δεν πράξει αυτά για τα οποία μας έγραψε, θα πρέπει να παραιτηθεί από την κυβέρνηση.